Μετά από 8 χρόνια θα πραγματοποιηθεί και πάλι σήμερα στο ραδιομέγαρο τη ΕΡΤ τηλεμαχία των πολιτικών αρχηγών, η οποία θα καλυφθεί από 26 κάμερε. Οι πολιτικοί αρχηγοί θα φτάσουν πριν τι 9 το βράδυ στο στούντιο τη δημόσια τηλεόραση και θα τοποθετηθούν στι θέσει του. Αναφορικά με τη διάταξή του στο τηλεοπτικό στούντιο, από τα αριστερά προ τα δεξιά θα βρεθούν με αυτή τη σειρά ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρο του Πασόκ Κινάλ Νίκο Ανδρουλάκη, ο Γενικό Γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο Δημήτρη Κουτσούμπα, ο πρόεδρο τη Ελληνική Λύση Βελόπουλο και ο γραμματέα του Μέρα 25 Γιάννη Βαρουφάκη συντονιστή θα είναι ο Γιώργο Κουβάρα από την ΕΡΤΕ. Ενώ μέρο θα λάβουν με αλφαβητική σειρά οι δημοσιογράφοι των έξι τηλεοπτικών καναλιών Πανελλαδική Εμβέλεια. Η Μάρα Ζαχαρέ από το Στάρι, η Ακοσιόνη από το Σκάι, ο Γιώργο Παπαδάκη από τον Αντένα, ο Αντώνη Ρόιτερ από τον Α, ο Παναγιώτη Στάθη από το Open και η Ράνια Τζίμα από το Μέγκα. Και μόνο ότι γίνεται την Πέτ μετά από 8 χρόνια είναι μια σημαντική στιγμή για την εκλογική διαδικασία. Το να βρεθούν στο ίδιο πόντιου με πόντιο η έξι πολιτική αρχηγοί και να απαντήσουν σε κάποια ερωτήματα. Άρα. Ε, το αν θα βγει κάτι ή όχι επαφείται από τι δικέ του απαντήσει. Νομίζω θα παίξουν άμυνα να μην κάνουν κάποιο λάθο. Η τηλεμαχία θα έχει διάρκεια τρει ώρε και σε αυτήν θα περιλαμβάνονται έξι θεματικέ ενότητε. Οικονομία, ανάπτυξη, απασχόληση, εξωτερική πολιτική άμυνα, κράτο, θεσμία, διαφάνεια, κοινωνικό κράτο, περιβάλλον, ενέργεια και νέα γενιά. Το αίτημα των δημοσιογράφων για μια ελεύθερη ερώτηση απορρίφθηκε από τη Διακομματική Επιτροπή. Είναι δύσκολο κάποιο να προσπαθήσει να κάνει την έκπληξη και να ε, καταφέρει να κερδίσει, παρά το, το θέλει προφανώ, κάτι παραπάνω από το συγκεκριμένο αντιπέτ, γιατί είναι πολύ σφιχτή η όρη. Είναι δηλαδή ουσιαστικά μονόλογο. Αν υπήρχε αντιπαράθεση, θα αναλύω τα πράγματα. Τελικά, κάθε πολιτικό αρχηγό θα δέχεται μια πρώτη ερώτηση 30 δευτερόλεπτων και θα πρέπει να απαντήσει σε 1,5 λεπτό. Θα ακολουθεί μια διευκρινιστική ερώτηση 15 δευτερόλεπτων, με την απάντηση να ανέρχεται σε 30 δευτερόλεπτα. Είναι τόσο ασφικτικό το πλαίσιο, είναι δηλαδή σαν να μα έχουν βάλει κορσέ επί τη ουσία. Με το χρονόμετρο με τις θεματικές προκαθορισμένες, με το γεγονός ότι έχεις μόνο μία follow-up απάντηση και δεν μπορούν να αντιπαρτεθούν μεταξύ τους. Δεν είναι κανονικό debate με τον όρο του debate αυτό.